Να ξεκινήσουμε με το θέμα των διερευνητικών. Τη Δευτέρα ο 61ος γύρος στην Κωνσταντινούπολη και αναρωτιέμαι εάν ανεξαρτήτως των όποιων αντιρρήσεων έχει το ΚΚΕ, αν η εκτίμησή σας είναι ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να προχωρήσει μια κουβέντα. Η Τουρκία είναι σε μια λογική που φοβάται τι ξημερώνει με την εποχή Biden στην Αμερική. Οι κυρώσεις οι αμερικανικές βρίσκονται σε ισχύ. Θα μπορούσαν όλα αυτά να οδηγήσουν κάπου την Άγκυρα. Κύριε Μελιγκόνη, είπατε ότι ξεκινάει ο 61ος γύρος διερευνητικών, που σημαίνει ότι έχουν προηγηθεί 60 γύροι. Δηλαδή, ναι, σε μια πορεία 14 χρόνων υπήρξαν 60 διερευνητικοί κύκλοι επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ξεκινώντας, και είναι σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, ότι η αιτιολογία της πρώτης επαφής των διερευνητικών αφορούσαν ουσιαστικά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και τη διερεύνηση μέσω αυτών των επαφών αν υπάρχουν σημεία σύγκρισης ως προς τη διαδικασία επίλυσης της διαφοράς αυτής. Το θέμα είναι πιο ότι θα πρέπει να δούμε μέσα από αυτούς τους 60 κύκλους, φαίνονται πολλοί, και ίσως δημιουργείται συνειρμικά η προσδοκία ότι επετέθησαν κάποια αποτελέσματα μέσα από αυτό. Άραγε μέσα από 60 κύκλους μπήκε φρένο κάποια στιγμή στις τουρκικές διεκδικήσεις. Η απάντηση είναι, και είναι γνωστή, απολύτως καμία. Αντίθετα, μέσα από 60 κύκλους επαφών, οι οποίοι συντηρούνταν και μάλιστα και με την συνηγορία του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από αυτό το διάστημα συστηματοποιήθηκαν και διευρύθηκαν δραματικά η τουρκική επιθετικότητα. Και αν θέλετε, αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, να υπάρξει διαφορετικό αποτέλεσμα από τη στιγμή που υπάρχει η τουρκική θέση μία αναγνώριση της Διεθνούς Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας του 82. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή γεννιέται ένα ερώτημα. Τι μπορεί να προβλέπει ένα αποτέλεσμα, ένα πιθανολογούμενο ή αν θέλετε και αναμενόμενο από πολλούς αποτέλεσμα των διερευνητικών, που θα ήταν η υπογραφή ενός συνυποσχετικού μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για παραπομπή στη Χάγη, και αυτό τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση, η παρούσα ελληνική κυβέρνηση, βρήκε προετοιμασμένο το έδαφος βέβαια και από την προηγούμενη, ήδη προβλέπουν οι συμφωνίες που έχουν υπογράψει και με την Αίγυπτο και με την Ιταλία υποχωρήσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όλα αυτά τα στοιχεία σε καμιά περίπτωση δεν μας κάνουν αισιόδοξους για το ότι το αποτέλεσμα, μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα, αλλά αυτό το αποτέλεσμα θα είναι πραγματικά, θα κινείται στην κατεύθυνση του συμφέροντος του λαού μας, των εργαζομένων και γενικά της χώρας μας. Κύριε Παπαναστάση, η εξαγγελία, η ανακοίνωση μάλλον σήμερα του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Χατζηδάκη ότι θα μπει ένας project manager στο Υπουργείο Εργασίας για να τρέξει το θέμα των εκκρεμών συντάξεων, σε τι σας παραπέμπει? Κοιτάξτε, θα μηχανευθούν, θα υπάρξει, αν θέλετε, η διαδικασία, θα υπάρξουν πολλές διαδικασίες ούτως ώστε να κουκουλωθεί, να κρυφτεί ένα στοιχείο. Και αυτό το στοιχείο είναι ότι πέρα από το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αυτός ο συντριπτικός αριθμός εκκρεμών συντάξεων, υπάρχει ένα άλλο στοιχείο. Ότι ακόμα κι αν αυτή τη στιγμή υπήρχαν αυτές οι συντάξεις, είχαν δοθεί αυτές οι συντάξεις, στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι συντάξεις πείνας. Βεβαίως οι συνταξιούχοι αγωνιούν για την τύχη ακόμα και αυτών των συντάξεων. Και ακούμε διάφορα ότι πότε φταίνε τα λογισμικά τα οποία δεν βρέθηκαν και δεν είναι ικανά να λειτουργήσουν αυτούς τους μηχανισμούς, πότε ότι το προσωπικό δεν επαρκεί και θα δοθούν κίνητρα για επιπλέον προσλήψεις ούτως ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Το ζητούμενο όμως είναι αυτό. Ότι το θέμα είναι αυτό, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στα οικονομικά των εργατικών, των λαϊκών νοικοκυριών, είτε τις έχουν είτε δεν τις έχουν αυτές τις συντάξεις, γιατί είναι συντάξεις πείνας. Άρα λοιπόν δεν θα
συνηγορήσουμε ή δεν θα κατακρίνουμε τέτοιες πρακτικές. Είναι πρακτικές οι οποίες ουσιαστικά κουκουλώνουν το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Και βέβαια να μην πάμε και μακριά, δεν είναι μόνο στα φυσικά πρόσωπα της εντάξης. Ήδη είδαμε την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας, τις προβλέψεις της ουσιαστικά περιγράφοντας την τραγική κατάσταση που βρίσκονται οι μικρές επιχειρήσεις, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Οι αριθμοί είναι πραγματικά τρομακτική. Ναι. Όταν διαβάζουμε για παράδειγμα ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έρχονται στο 47%, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις στο 55%. Ή ξέρω εγώ ότι το ποσό των δανείων που βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής πληρωμών ανέρχεται σε 21 δισεκατομμύρια. Είναι μια εικόνα, αν θέλετε, είναι κομμάτια ενός παζλιάς εικόνας, η οποία είναι πραγματικά δραματική. Μάλιστα. Αυτό είναι αλήθεια και πού να έρθουν και τα λουκέτα μετά το τέλος της πανδημίας. Κύριε Παπαναστάση, να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας.